αυτές είναι συγχρόνως αφετηρίες για νέα ξεκινήματα. Σήμερα καλούμαστε τέτοιες στιγμές, ηρωικές στιγμές, τιμής και υπερηφάνειας να θυμηθούμε. Καλούμαστε να τιμήσουμε την εθνική αντίσταση όλου του ελληνικού λαού την περίοδο της κατοχής, όλους όσους αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν και έπεσαν ηρωικά. Το σιλιοτραγουδισμένο έπος του 40 ήταν αυτό που πυροδότησε εξίσου την μεγαλειώδη εθνική αντίσταση. Η μέχρι θανάτου αγώνας μεταφέρθηκε σε πόλεις και χωριά χωρίς ανάπαυλα. Οι φαντάροι και οι αξιωματικοί κατηφόρεζαν πεζί, είχαν το αίσθημα και τον αέρα του νικητή. Ο λαός τους θαύμαζε και ήταν περήφανος για αυτούς και δεν ένιωθε υποδηλωμένος. Χωρίς το έπος της Αλβανίας δεν θα υπήρχε το έπος της αντίστασης. Ο λαός ενώθηκε στον πόλεμο. Η δυστυχία, η πείνα, ο θάνατος ήφαναν μια πρωτόγνωρη αλληλεγγύη, διαμόρφωσαν μια προχωρημένη κοινωνική συνείδηση. Οι Γερμανοί κατακτητές άρπαξαν το βιός των Ελλήνων, τον καταδίκασαν σε μια εξοντωτική πείνα και επέβαλαν παντού τον τρόμο. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί από την πείνα και άλλες χιλιάδες οι εκτελεσμένοι, οι νεκροί στα καμένα χωριά και δεκάδες χιλιάδες οι σταλμένοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Υπολογίζεται ότι πάνω από μισό εκατομμύριο είναι τα θύματα της κατοχής, ενώ μνημεία χιτλερικής ηριωδίας έμειναν τα Καλάβρητα, το Δίστομο, η Κεσαριανή, η Κοτσινιά, τα Νόγια, η Κάνδανος, το Ρινό Αμάρι και πολλοί άριθμες άλλες πόλεις και χωριά της πατρίδας μας. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό μια μικρή ιστορική αναδρομή στα σημαντικότερα γεγονότα, σταθμούς που καθόριζαν την ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941. Με την κατάληψη της Κρήτης τον επόμενο μήνα, όλη η ελληνική επικράτεια βρίσκεται υπό την κατοχή των δυνάμεων του άξονα. Οι δυνάμεις κατοχής σε μικρό χρονικό διάστημα ελέγχουν τα πάντα. Λιμάνια, τελωνία, αποθήκες, εμπορικά και γεωργικά βιομηχανικά προϊόντα. Οι μισθοί εξανεμίζονται. Τα εμπορεύματα γρήγορα εξαφανίζονται. Ο υποσιτισμός μαστίζει την ελληνική επικράτεια και πολλοί Έλληνες, πάνω από 300.000, πεθαίνουν από την πείνα εκείνο τον τρομερό χειμώνα του 41-42, το λεγόμενο Μεγάλο Λοιμό. Η πάλη για την επιβίωση ήταν η πρώτη αυθόρμητη και ανοργάνωτη αντιστασιακή πράξη. Όμως το πρώτο αποτελεσματικό ράπισμα στα στρατεύματα κατοχής δόθηκε με το κατέβασμα της ναζιστικής σημαίας από τον Ακρόπολη της Αθήνας στις 30 Μαΐου 1941 από τους φοιτητές Μανώλη Γκλέζο και Αποστόλη Σάντα. Η ζωτική ανάγκη να βαθαίνουμε αδιάκοπα το νόημα αυτού του μεγάλου αγώνα. Γιατί έτσι ξαναγεννήθηκε ο αληθινός πατριωτισμός, η σύνδεση του κοινωνικού προβλήματος με τα εθνικά, η αδιαίρετη ενότητα της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της προόδου, με γνώμονα τα συμφέροντα της ολότητας του έθνους που μας στεγάζει όλους και μας επιτάσσει να φυλάγουμε σαν κόρη οφθαλμού την ανεξαρτησία και την εθνική κυριαρχία και να γινόμαστε αδιάκοπα καλύτερα. Στην Κρήτη λένε μια παροιμία στον προστινών πατήματα των πισινών γιοφύρια. Οι δρόμοι της δόξας των παλεμάχων είναι γιοφύρια των σημερινών πολεμάρχων. Τιμή και δόξα στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Σας ευχαριστώ.